Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11 το πρωί η συνάντηση του Υπουργού Εργασίας Πάνου Σκουρλέτη με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κατώτερου μισθού στην προμνημονίου κατάσταση, τα οποία προβλέπονται στο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Σήμερα, μετά από 5 χρόνια απουσίας κάθε είδους κοινωνικού διαλόγου, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, καλέσαμε τους κοινωνικούς εταίρους, εργοδότες και εργαζόμενους, για να τους παρουσιάσουμε τις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες που αφορούν την σταδιακή επαναφορά του κατώτατου μισθού στα πρώτου μνημονίου επίπεδα, αλλά και την αποκατάσταση του πραγματικού περιεχομένου των συλλογικών συμβάσεων. Εμείς εμένουμε στη λογική του κοινωνικού διαλόγου, σε αντίθεση με αυτό που επέβαλαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια, όπου μονομερώς αποφάσισαν και έκαναν πράξη τη βίαιη μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων. Σε αυτή μας την προσπάθεια είμαστε ανοιχτοί σε κάθε γνώμη. Σήμερα ήταν παρόντες οι εκπρόσωποι και των εργοδοτών και των εργαζομένων. Ο κύριος Σκουρλέτης έχει προαναγγείλει την αύξηση εντός του έτους των κατώτατων αμοιβών στα 650 ευρώ μεικτά με νομοθετική παρέμβαση και την επαναφορά στα 751 ευρώ έως το 2016 έπειτα από συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμφωνία των κοινωνικών εταίρων. Τα συνδικάτα ζητούν την άμεση επαναφορά του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του βασικού μισθού στα 751 ευρώ μεικτά. Από την πλευρά τους, οι εργοδοτικοί φορείς συμφωνούν στην αύξηση των κατώτερων αμοιβών, ζητούν όμως η επαναφορά να γίνει σταδιακά και ύστερα από συμφωνία των κοινωνικών εταίρων. Ένταση σημειώθηκε αμέσως μετά την έναρξη της συνάντησης, όταν μέλη σωματείων που πρόσκυνται στο ΠΑΜΕ, τα οποία πραγματοποιούσαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο, μπήκαν μέσα, κατήγγυλαν ως προσχηματικό τον κοινωνικό διάλογο και στη συνέχεια παρέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους στον Υπουργό Εργασίας και στους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων. Αλλιώς όλο αυτό είναι ένα πανηγύρι, streaming για το Αραβόνα για να μην υλοποιηθεί ποτέ. Και το έχουμε, όλοι το έχουν πάρει χαμπάρι. Στους χώρους δουλειάς, οι άνεργοι όλοι. Εάν πραγματικά το πιστεύετε, να έρθει στη Βουλή και να ψηφιστεί την εφαρμοστή από αύριο το πρωί. Να το ξέρετε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι που εκπροσωπούν τα συνδικάτα δεν δίνουν συνένεση. Καμία άποψη δεν θυμώθηκε. Όλες οι γνώμες είναι σεβαστές. Ορισμένα συνδικάτα, κάποια σωματεία, θεωρούν σε αυτή τη στιγμή που ξαναμπαίνει μπρος ο κοινωνικός διάλογος, που υπάρχει μια αποφασιστική στάση της κυβέρνησης να αποκτήσουν ξανά οι εργαζόμενοι φωνή, δικαιώματα, όπλα, να παρέμβουν και να μας καταθέσουν τις δικές τους απόψεις. Τους δεχθήκαμε. Έγινε και αυτό όπως θα είδατε και εσείς. Θα ήθελα να βάλω ένα ερώτημα, εάν τελικά αυτός ο τρόπος της παρέμβασης βοηθάει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από όλους σχεδόν ότι είναι αναγκαίο, να προχωρήσουμε δηλαδή στις συγκεκριμένες αλλαγές, ή τελικά δεν είναι και τόσο χρήσιμη μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Η συνάντηση συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα.